μαύρο, τη βρήκε το άγνωμα, ήταν μαζί και ένα Γάλλο, αρχαιολόγο. Ο τόπο τη ταφή του Αλέξανδρου αποτέλεσε τμήμα πληθυσμού. Βρήκε τίποτα άλλο για την τοποθεσία. Ελπίζω μόνο να μην έχει καμία σχέση με τι κατακόμε. Γιατί εδώ λέω ότι έχει μήκο πάνω από 2 χιλιόμετρα. Και στο μεγαλύτερο μήκο του είναι ακόμα άγνωστο και ανεξερεύνητο. Μόνο αυτό σκέψου. Έγινε, να είστε καλά. Μόλις έκλεισε για μήλο. Μόλις έκλεισε για μήλο. Μόλις έκλεισε για μήλο. Αλλά χρειαζόμαστε κάποιον οδηγό τώρα, θα μας οδηγήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αύριο το πρωί θα συναντήσουμε τον Σπύρο. Είναι ο καλύτερος της περιοχής. Θα μας οδηγήσει μέσα από τις θαλάσσιες πηγές στο καταφύγιο των πειρατών, στο Τσιγκράδο. Κάπου εδώ είπε ο Μιχάλης. Είναι έτσι, ναι. Τα πουλάγε και θυμάμαι. Και πώς θα τον βρούμε. Θα μας βρει εκείνος μάλλον. Ακολουθήστε με.
Πιστεύω ότι ο Σπύρος ξέρει πολλά πάντως. Τι να σας πω ρε παιδιά. Εγώ ένα ξέρω, ότι το παλικάρι για λίγο καιρό το βλέπω όρθιο. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Θα καθαρίσω, στο πάνω μου το παλικάρι. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα το καθαρίσουμε το παλικάρι. Ξέρει ήδη πολλά. Δεν ξεκινήσαμε γι' αυτό. Για άλλη δουλειά ξεκινήσαμε. Εδώ ήρθαμε για business, δεν ήρθαμε για διακοπές. Κάνε ό,τι θες. Κάνε ό,τι κουστάρεις τώρα. Τώρα μιλάς σωστά. Καλά, πώς από εδώ? Ήρθα να δω κι εγώ λίγο την πλάκα. Μάλιστα, ωραία. Πρέπει να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Να συζητήσουμε? Τι θέμα? Για τη δουλειά. Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Σαν πολύ δεν μαζευτήκαμε, ρε Σπύρο. Δεν ξέρω, δική σου παρέα είναι. Όπως τους έφερα, τους στέλνω, Σπύρο. Στ' έτσι. Αλλά κι εγώ για να μην μιλήσω χρειάζομαι το κάτι της. Θα τα βρούμε, Σπύρο. Θα τα βρούμε αυτά. Δεν είναι τίποτα. Πάμε. Πιστεύω ότι καλά έκανα για αυτό. Κατά σε ρίξει να ξεφεύγει. Θα το κάνει, λες, αυτό μάλλον. Εγώ πάντως τον έχω ικανό για όλα. Καλά. Πάμε τώρα στο σπίτι.